Ακούγομαι, ακούγομαι. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ματίνα Χαρκοφτάκη, είμαι δημοσιογράφος στο capital.gr και πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Γκυζελής, δημιουργός και CEO της Γκυζελής Robotics, ο κύριος Νίκος Πλιάτσικας, Head IT του ομίλου ΕΦΑ, ο κύριος Δημήτρης Αναστασίου, Head of Growth Product από την Ήριδα Labs και ο κύριος Στέλιος Μαντάς, Principal από την Deloitte. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Προτού λοιπόν ξεκινήσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος από ό,τι καταλαβαίνω πιέζει, να αναφερθώ σε μια εμπειρία που είχα πρόσφατα στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής αποστολής. Είχα την τύχη να επισκεφθώ ένα έξυπνο εργοστάσιο στη Βουδαπέστη, το οποίο είναι ένα κέντρο συναρμολόγησης και διανομής που διατηρεί, θα λέγαμε, ο νούμερο ένας κολοσσός τεχνολογικός της Κίνας. Και εκεί πραγματικά όταν μπήκα στις εγκαταστάσεις εντυπωσιάστηκα, γιατί τα πάντα λειτουργούσαν μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου 5G, αυτόματα, δηλαδή ανυψωτικά μηχανήματα είδαμε να κινούνται μέσα στο χώρο χωρίς οδηγούς, όλα γίνονταν πίσω από ένα κομπιούτερ, έξυπνες ζυγαριές, τα μηχανήματα σταματούσαν όταν έβλεπαν εμπόδιο, είδαμε τεχνικούς να φοράνε αυτά τα έξυπνα γυαλιά όπου μετέδιδαν εικόνα στον αντίστοιχο συνάδελφο στην Κίνα και μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα. Και λαμβάνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη εμπειρία, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γκυζελή και να τον ρωτήσω, εδώ στην Ελλάδα, σε τι φάση βρίσκεται, γιατί εσείς έχετε τεράστια εμπειρία, είστε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες με ρομποτικά συστήματα, σε τι φάση βρίσκεται αυτή η διαδρομή για τη δημιουργία έξυπνων εργοστασίων? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τη Χετία για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ. Κοίταξε να δεις. Βρέθηκε σε ένα εργοστάσιο το οποίο προφανώς υπήρχαν άπειροι οικονομικοί πόροι και χτίστηκε από το μηδέν. Το να μετατρέψει ένα εργοστάσιο σε έξυπνο εργοστάσιο όταν η επιχείρηση είναι μια επιχείρηση με ζωή δεκαετιών, με κουλτούρες οι οποίες υπάρχουν για δεκαετίες, με συνήθειες, όλα αυτά για να αλλάξουν χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν μπορούν να αλλάξουν εν μία νυχτή. Γιατί αν προσπαθήσεις βεβαιασμένα να μεταλλάξεις μια παραγωγική διαδικασία δεκαετιών, η οποία ήταν επιτυχημένη, γιατί προφανώς για να υπάρχει αυτή η επιχείρηση για δεκαετίες, κάτι κάνανε σωστά οι άνθρωποι, δεν κάνανε κάτι λάθος, θα είναι πολύ μεγάλο το λάθος. Άρα χρειάζεται μεθοδολογία, χρειάζεται πολύ συγκεκριμένος προγραμματισμός, έτσι ώστε ένα εργοστάσιο να μετατραπεί σε έξυπνο εργοστάσιο. Το κάναμε, παραδείγματος χάρη σε μια ελληνική επιχείρηση, η οποία μετρούσε γύρω στις 2 δεκαετίες ζωή, αλλά το κάναμε με πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μας πήρε περίπου 4 έτη, έτσι ώστε καταρχήν να αποδεχτεί το προσωπικό την τεχνολογία, η τεχνολογία να μπορέσει να αφομοιωθεί σταδιακά μέσα από τις διαδικασίες της παραγωγής. Δημιουργήσαμε ένα 5G δίκτυο εσωτερικό μαζί με την Cosmote και την Ericsson. Βάλαμε μία Industry 4.0 πλατφόρμα σε συνεργασία μαζί με την Αμερικάνικη και την PTC. Δημιουργήσαμε διάφορα ρομποτικά cells από όπου μαζέψαμε όλη την πληροφορία και την πληροφορία αυτή τη διοχετεύσαμε στην πλατφόρμα, την Industry 4, και αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας έχει real-time KPIs και έχει και επίσης ένα πολύ οργανωμένο condition monitoring για όλη την παραγωγική του διαδικασία. Επομένως, οι ελληνικές επιχειρήσεις, από ό,τι φαίνεται, είναι δεκτικές στο να υιοθετήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και θα περάσω στον κύριο Πλιάτσικα, γιατί εσείς είσαστε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της εταιρείας η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε μία επένδυση, η οποία στρέφεται σε ρομποτικά συστήματα, σε συνεργασία και με την Γκυζελής Robotics. Μπορείτε να μου πείτε πώς αποφασίσατε και πόσο εύκολο ήταν να πάρετε αυτή την απόφαση? Καλησπέρα σας. Αρχικά θα σας πω ότι η Thelon Sensors είναι ο νούμερο ένα εταιρεία στον κόσμο στα συστήματα νυχτερινής οράσεως για την άμυνα και την ασφάλεια.
Αμυντική βιομηχανία, μιλάμε για βαριά βιομηχανία. Για πολύ βαριά βιομηχανία. Και επίσης είναι μια βιομηχανία που θέλω να σας πω πόσο γνωρίζουμε ότι καμία άλλη εταιρεία στον κόσμο δεν έχει εισάγει τα ρομποτικά συστήματα στην παραγωγή της. Άρα εμείς ρισκάραμε. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την Gizelis Robotics, μια πολύ καλή εταιρεία, μάλλον την καλύτερη εταιρεία, το μεγαλύτερο integrator ρομποτικών συστημάτων και αυτομασμών στην Ελλάδα, και μαζί σχεδιάσαμε τα πρώτα βήματα. Αυτό το νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη της Θεών είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επιχειρεί να μπει στους αυτοματισμούς σύγχρονης ρομποτικής, σιγά-σιγά βέβαια, ώστε να μπορεί να αποκτήσουμε κι εμείς μια κουλτούρα και να αφομοιωθεί όλη αυτή η καινούργια τεχνολογία στους ανθρώπους μας. Βέβαια, αυτή η στρατηγική επένδυση σύγχρονης τεχνολογίας εχμής αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση μιας βιομηχανίας στο ψηφιακό αυτοματισμό και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Συγκεκριμένα, η Θέμου Sensors έχει ενσωματώσει στην παραγωγική της διαδικασία τα ρομποτικά συστήματα συναρμολόγησης φακών, το οποίο περιμένουμε να μας φέρουν αδιάλειπτη παραγωγή, απόλυτη ακρίβεια, σταθερότητα, αξιοπιστία, ευελιξία. Θα μειώσει πάρα πολύ το φόρτο εργασίας του προσωπικού. Επίσης, θα αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγικότητα και επίσης θα έχουμε στο μέλλον μια ευελιξία και προοπτικές για την παραγωγική μας διαδικασία. Το οποίο αυτό είναι το σημαντικό για μια εταιρεία. Βελτίωση της αποδοτικότητας και μείωση του φόρτου εργασίας είναι αυτό που επιζητούν οι περισσότεροι. Θα περάσω λοιπόν και στον κύριο Αναστασίου, γιατί και εσείς έχετε αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε και τι κάνει η Irida Labs και να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι των συνεργασιών. Βεβαίως. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους της Irida. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το τι κάνουμε εμείς, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που μέχρι τώρα έχουν ακουστεί. Εμείς ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική όραση και συγκεκριμένα με το embedded κομμάτι της. Δηλαδή, να τρέχει μέσα σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλού κόστους και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο παραγωγής να υλοποιούνται οι αλγόριθμοι. Τα κομμάτια δηλαδή που ακούγαμε για το Edge και το IoT προηγουμένως. Ουσιαστικά είναι κομμάτια που εμείς εφαρμόζουμε στο δικό μας κλάδο, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική όραση. Επειδή αυτά τα buzzwords, computer vision, AI, τα ακούμε πάρα πολύ καιρό και έχουμε και εταιρείες που είναι πολύ μεγάλες, όπως η Tesla, για παράδειγμα, η Amazon με τα Go Stores κτλ., να μιλάνε συνέχεια γι' αυτό και να υπάρχει πάρα πολύ traffic και από τους analysts για τις λέξεις αυτές. Εγώ θα πω ότι ακόμα δεν έχουμε δει το potential αυτής της τεχνολογίας να μπαίνει όντως στις τελικές κάθετες λύσεις. Και για μας αυτό είναι ένα στοίχημα. Και μιλάω για το embedded κομμάτι, δηλαδή μιλάω για το σημείο στο οποίο παράγεις την πληροφορία, την καταναλώνεις και έτσι μειώνεις πάρα πολύ το bandwidth και τα ζητούμενα αποθήκευσης από πλευράς κόστους, ώστε να μπορέσεις να παράγεις insights τα οποία είναι χρήσιμα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι notoriously δύσκολο να λυθεί και γι' αυτό το λόγο είναι και λίγες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο που μπορούν να έχουν λύσεις οι οποίες να είναι scalable. Δηλαδή, όχι μία λύση για μία εταιρεία και αυτό είναι, αλλά λύσεις οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές. Εμείς είμαστε περήφανοι που λέμε ότι κάνουμε κάτι εκεί πέρα κοντά. Και για να το φέρω λοιπόν στο context των smart factories που είμαστε, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γκιζελή. Δεν μπορείς να πάρεις μία επιχείρηση που μπορεί να έχει δεκαετίες στην πλάτη της και κατευθείαν να πατήσει ένα κουμπί ή μέσα σε δύο ή τρία ή τέσσερα χρόνια να το κάνεις όλο να δουλεύει με ένα smart τρόπο. Το δικό μας το κομμάτι αφορά στο να εισαγάγουμε λίγο το human level understanding σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, ξαφνικά μπορείς να βάλεις μια κάμερα η οποία δεν είναι κάμερα παρατήρηση, surveillance, ας πούμε, δεν είναι security κάμερα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα sensor ειδικού σκοπού που μπορεί, για παράδειγμα, να παρακολουθεί το stock μιας επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο και να μεταφέρει μόνο με τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό. Δηλαδή, να μην δεις ποτέ την εικόνα, να μην δεις ποτέ το βίντεο. Να μεταφέρεις λοιπόν την πληροφορία, έχω 10 παλέτες εκεί, του τάδε προϊόντος που μπήκαν εκείνη την ώρα και βγήκαν εκείνη την ώρα και φορτώθηκαν στο τάδε φορτηγό. Αυτά τα, ας πούμε, μικρά, micro vertical solutions, τα λέγαμε, όταν μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα φυσικά και δεν είναι over-engineered για ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή τη μεταβίβαση σιγά-σιγά. Σε αυτή τη μεταβίβαση. Ωραία, θα περάσω στον κύριο Μαντά, γιατί πολλοί μπορεί να πούν ωραία τα ακούμε αυτά. Για πολλές όμως εταιρείες, οι νέες τεχνολογίες, η υιοθέτησή τους, σε άπτες στα ελληνικά, όπως τα λέγαμε, είναι overwhelming, δηλαδή μπορεί να είναι χαοτικό στην αρχή, από
πού θα ξεκινήσουν, τι πρέπει και να κάνουν, τι να ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες πλήρως. Εσείς, ποια θεωρείτε ότι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον οδικό χάρτη για να ξεκινήσει μια εταιρεία που θέλει να μετασχηματιστεί σε Smart Factory? Καταρχήν, καλησπέρα και από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα ήθελα καταρχήν να σας μεταφέρω κάποια στατιστικά που έχουμε δει σαν Deloitte από έρευνες που έχουμε βάλει στο εξωτερικό. Καταρχήν, τα use cases που οι περισσότεροι ξεκινάνε όταν κάνουν μια προσπάθεια να μετατρέψουν το εργοστάσιο τους σε Smart Factory, συνήθως ξεκινάνε καταρχήν από το quality. Δηλαδή, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μετρήσουν το quality του προϊόντος που παράγουν, των υπηρεσιών που βγαίνουν. Στη συνέχεια, έχουμε την προσπάθεια για κάποιο σύγχρονο πλάνο. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει το τέλος μιας διαδικασίας να συγχρονιστεί με την επόμενη διαδικασία, ώστε να μην υπάρχουν κενά στην παραγωγική διαδικασία. Τρίτο στη σειρά είναι η διαχείριση των διάφορων factory assets και το performance τους. Και το τέταρτο, έχει να κάνει με το consumption και με την κατανάλωση ενέργειας. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τα συγκεκριμένα use cases, περίπου το 60% των περιπτώσεων δεν καταφέρνει να γίνει operationalized. Δηλαδή, μένει σε κάποιο POC, σε κάποια προσπάθεια και μόνο το 40% καταφέρνει να γίνει πραγματικά λειτουργικό. Τώρα, σε αυτές τις 40 περιπτώσεις 100, διερευνήσαμε και είδαμε ότι πάνω από 75% είναι περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει αποφασιστεί να συνεργαστεί μέσα από κάποιο οικοσύστημα με εξωτερικούς συνεργάτες, με εξωτερικούς partners, για να μπορέσει τελικά να πετύχει το αποτέλεσμα. Οπότε, εμείς θεωρούμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας για να μπορέσει μια επιχείρηση να πετύχει την προσπάθειά της στο να μετατράπει σε ένα smart factory, είναι να προσπαθήσει να ξεκινήσει συνεργασίες με τον έξω κόσμο σε μια προσπάθεια όχι βέντορα προμηθευτή, αλλά περισσότερο συνεργατική, όπου έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σκοπό και προσπαθούμε μαζί να δώσουμε μια λύση. Τώρα, τέτοιες περιπτώσεις οικοσυστημάτων μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Αυτό που εμείς λέμε talent, και θα εξηγήσω τι εννοώ, talent, customer, production και supply chain. Όπου στο talent, όπως αναφέρθηκε νομίζω και από τους συνομιλητές, πολύ σημαντικός είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, όσα ρομπότ και να βάλουμε, όσες κάμερες και να βάλουμε, αν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης δεν αγκαλιάζουν τεχνολογία, δεν αξιοποιήσουν τεχνολογία, απλά θα είναι πεταμένα λεφτά. Άρα, όσον αφορά το TAL, λοιπόν, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με φορείς που μπορεί να είναι από ένα agency που θα μας προμηθεύσει προσωπικό, από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ακόμα και από το δημόσιο, από το government, για να μπορέσουμε να χτίσουμε το προσωπικό μας. Το δεύτερο αφορά τον πελάτη, και όταν λέμε τον πελάτη, εννοούμε πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε engaged, να συνεργαστούμε με τους πελάτες μας, να τους δώσουμε πληροφορίες, να μπορούν να παραγγείλουν κατευθείαν τα προϊόντα μας, να μπορούν να υποστηρίξουν τα προϊόντα μας, είτε αυτός είναι κάποιος retailer, είτε είναι κάποιος distributor, είτε ακόμα και αν είναι κάποια επιχείρηση που κάνει after sales support στο προϊόν που παράγουμε. Τρίτο, όσον αφορά το production, προφανώς εδώ μιλάμε για το quality, μιλάμε για το margin και εδώ οι συνεργάτες μας μπορεί να είναι άνθρωποι καλή ώρα από συνάδελφοι που κάνουν operational technology, άνθρωποι που υποστηρίζουν IT συστήματα, IoT, cloud, sensors και τα σχετικά. Και τελευταίο το supply chain, όπου εκεί πώς μπορούμε θα βελτιώσουμε τις σημεριακές διαδικασίες, να έχουμε on demand τα υλικά που χρειαζόμαστε, πώς οι αποθήκες μας θα είναι γεμάτες όσο χρειάζεται, χωρίς να έχουμε περίσσαμα υλικών και φυσικά όλο το κομμάτι του logistics. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αξιοποιώντας αυτό το οικοσύστημα, το βασικό σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι είναι σημαντικό, καταρχήν στην προσπάθεια για να γίνει ένα εργοστάσιο smart, να ορίσουμε το στόχο μας, ποιο είναι το business target. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, πρέπει να ορίσουμε το στόχο μας. Πάνω σε αυτό το στόχο, το business στόχο, να ορίσουμε τα use cases που θα τον υποστηρίξουν και στη συνέχεια να πάμε στο τεχνολογικό υπόβαθρο, ξεκινώντας από χαμηλά που μπορεί να είναι ρομποτικά, μπορεί να είναι τα AGV, και ανεβαίνοντας πιο πάνω, στα PLCs, πώς θα μαζέψει πληροφορία, στα data, πώς θα τα επεξεργαστούμε, να κάνουμε analytics και τελικά να δώσουμε το business value. Οπότε θα έλεγα, σαν απάντηση, ένα είναι οι συνεργασίες, να βρούμε τους σωστούς συνεργάτες και δεύτερον, να ορίσουμε πολύ καλά το στόχο μας, γιατί πάνω σε αυτό θα στηθεί και όλο το case μας. Ωραία, κρατάμε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία και θα ήθελα να περάσω και πάλι στον κύριο Γκυζελή και να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί αναφέρθηκε και το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού.
Και γενικότερα θα πέσω και στην κλισέ ερώτηση των δημοσιογράφων, αλλά είναι σημαντική και απαραίτητη. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια εταιρεία η οποία θέλει να υποστηρίξει τέτοιες τεχνολογίες Smart Factory? Από ό,τι καταλαβαίνω, το ένα είναι η αλλαγή νοοτροπίας, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι και το θέμα του κόστους, που θα πρέπει να το ξεχνάμε. Εσείς ποιες βλέπετε να είναι αυτές τις προκλήσεις? Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή της κουλτούρας εσωτερικά μέσα στην εταιρεία. Ο αυτοματισμός πρέπει να γίνει common sense, πρέπει να γίνει όχι ο κακός δαίμονας ο οποίος μπήκε μέσα να μας πάρει τη δουλειά, πρέπει να γίνει ο καλός άγγελος που μπήκε μέσα στην εταιρεία μας, θα μας βοηθήσει, θα επιβιώσουμε και όχι μόνο θα επιβιώσουμε, θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ανταγωνιστικοί όχι στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν υπάρχει Ελλάδα. Παράγεις ένα προϊόν, πλέον είσαι στην παγκόσμια αγορά. Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε μια χώρα με ένα τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο πίσω μας και μπροστά δυστυχώς οι εταιρείες οι οποίες πολεμάνε με πιστολάκια. Γιατί ακριβώς το οπλοστάσιο αυτό είναι πίσω και απομακρυσμένο. Ποιο είναι το οπλοστάσιο? Είναι το ανθρώπινο δυναμικό, είναι τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα. Γιατί είναι απομακρυσμένα? Γιατί δεν υπάρχει επαφή με τη βιομηχανία. Γιατί όποια ερευνητικά γίνονται για το θεαθήνε και για να τα βάλουμε μετά σε μια βιβλιοθήκη και να πάρουμε κάποια χρήματα από τις Βρυξέλλες. Και ποτέ δεν έχει γίνει ή πολύ δύσκολα γίνεται ένα προϊόν σε συνεργασία, επιχείρηση, ερευνητικό κέντρο το οποίο να έχει νόημα, ουσία και μέλλον. Δηλαδή, μετά για την παγκόσμια αγορά. Δεν έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Γίνονται βήματα, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή η επαφή είναι πολύ μικρή μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων. Επομένως, θα πρέπει όντως να αλλάξει πραγματικά η κουλτούρα. Αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, πώς θα επικοινωνείς? Γιατί πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους, ότι θα αντικαταστήσουν. Είναι η κλασική αντίληψη ότι τα μηχανήματα θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Εμείς, όπου έχουμε βάλει ρομποτικά συστήματα, το προσωπικό της εταιρείας έχει αυξηθεί, δεν έχει μειωθεί. Και είναι πολύ απλός ο λόγος. Καταρχήν, η εταιρεία επιβιώνει, κατά δεύτερον, μεγαλώνει. Και όταν μια εταιρεία μεγαλώνει, προσλαμβάνει. Φυσικά. Μπορεί να χαθούν κάποιες θέσεις οι οποίες είναι δύσκολες για τον άνθρωπο, αντίξωες συνθήκες, αλλά όμως δημιουργούνται άλλες θέσεις όπου υπάρχει πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό σήμερα. Όπως οι οδηγοί, το marketing, sales. Στατιστικά, πάλι θα επαναλάβω, όπου υπάρχει αυτοματισμός, υπάρχει και ανάπτυξη, υπάρχει αύξηση των ανθρωπίνων θέσεων. Ωραία, κρατάω λοιπόν τη λέξη ανάπτυξη και θα περάσω τον κύριο Πλιάτσικα να το ρωτήσω σχετικά με το κόστος, γιατί είναι ένα ζητούμενο και πλέον ακόμη περισσότερο πάντα ήταν ζητούμενο το κόστος. Εσείς, ποιο είναι το ύψος της επένδυσης που υλοποιείτε και πόσο θα σας βοηθήσει γενικότερα στην απόδοση της εταιρείας? Εμείς αναλύσαμε τα βασικά σημεία της παραγωγικής μας διαδικασίας όσον αφορά τη συναρμολόγηση των φακών με την ομάδα της Gizelis Robotics. Και μαζί σχεδιάσαμε την πρώτη φάση του έργου. Σε αυτή την πρώτη φάση του έργου, το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στο 500.000 ευρώ και αφορά ένα μόνο μικρό μέρος της συναρμολόγησης των φακών της εταιρείας μας. Επίσης, έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή τη φάση και έναν οπτικό έλεγχο των φακών της συναρμολόγησης του τελικού προϊόντος, με εξοπλισμό κατάλληλων προδιαγραφών και με ειδικές κάμερες και ειδικό φωτισμό για να αναδείξουμε τα σφάλματα. Βέβαια, θέλω να ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Όπως για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ρομποτικό σύστημα PCB soldering που μας έχουν παρουσιάσει και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική μας διαδικασία. Βέβαια, όπως είπε και σωστά ο Βαγγέλης Αγγιζελής, δύναμη μας είναι οι άνθρωποι μας και εμάς. Το στρατηγικό πλεονέκτημα του ομίλου μας αποτελεί το υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, περιμένουμε οι άνθρωποι μας και τα ρομπότ να συνδυαστούν ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να αυξηθεί και ακόμα περισσότερη παραγωγή μας. Και φυσικά να τους εκπαιδεύσετε. Έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση όλων των χρηστών και των χειριστών των μηχανημάτων σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο σε συνεργασία με την Gizelis Robotics. Τέλεια. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη επένδυση, να είναι έτοιμη προς λειτουργία? Στους επόμενους 4-5 μήνες θα είμαστε έτοιμοι σε λειτουργία. Έχουμε δει όμως πάρα πολύ θετικά δείγματα μέχρι τώρα. Ωραία. Να περάσω και στον κύριο Αναστασίου, γιατί αναφέρθηκε στο θέμα της αξιοποίησης των δεδομένων και θα ήθελα να μου πείτε.
Εάν, γιατί μου λέγατε σε μια κατηδίαν συζήτηση ότι ένας μεγάλος όγκος δεδομένων παραμένουν αναξιοποίητα. Πώς λοιπόν οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων και πώς αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στην παραγωγική δυναμικότητα. Ναι, αυτό ξέρετε είναι και θέμα context και επειδή μέχρι τώρα αναφέρθηκε το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning, περισσότερο στο δικό μας τον τομέα για τα δεδομένα μιλάμε για αυτό, δηλαδή για την πληθώρα μετρήσεων κάποιου τύπου, τα οποία περνάνε, χάνονται και δεν τα κάνει κανείς τίποτα. Υπάρχει και πάρα πολύ συζήτηση στο industry τα προηγούμενα χρόνια για το ότι τα περισσότερα δεδομένα σημαίνει κάτι καλό. Ευτυχώς αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Δεν είναι η πραγματικότητα ακριβώς αυτή. Θες ποιοτικά δεδομένα, δεν θες καλά δεδομένα. Ειδικά όταν μιλάς για τεχνολογίες υπολογιστικής μάθησης, όπου δεν έχει σημασία αν έχεις άπειρα gigabyte από δεδομένα, αν αναπαριστούν μόνο μία κατάσταση. Είναι απλά άχρηστα. Με την ίδια λογική λοιπόν για τις κάμερες που είναι ο δικός μας τομέας, υπάρχουν πράγματι δεδομένα που είναι αναξιοποιητά. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα το να μπορέσεις να τα πάρεις, να τα καταναλώσεις και να βγάλεις ωφέλιμη πληροφορία. Πρέπει λοιπόν να έχεις μια πλήρη κατανόηση του process που καλείσαι να μοντελοποιήσεις για να βγάλεις την πληροφορία και άρα να διαλέξεις τα σωστά δεδομένα. Και θα το δέσω αυτό με την προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, το κομμάτι των partnerships και μάλιστα με αυτά που είπε και ο κύριος Μαντάς. Για μας οι σημαντικότερες, επειδή παράγουμε τεχνολογία βάσης πρακτικά σχεδόν, οι σημαντικότερες συνεργασίες είναι στο ecosystem μεγάλων εταιριών που παράγουν hardware. Είμαστε λοιπόν συνεργάτες με την Intel για παράδειγμα ή με τη Renesas, υπάρχουν άνθρωποι της Renesas και εδώ, εμείς με την ευρωπαϊκή ομάδα και με άλλους πολύ μεγάλους κατασκευαστές hardware σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί μας και με λίγες άλλες εταιρείες που ασχολούνται με το Embedded Vision και ο λόγος είναι γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα με έναν τρόπο που να οδηγεί σε ένα industry proven αποτέλεσμα. Αυτό που λέει ο κ. Μαντάς όμως είναι πολύ σωστό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των καινούριων τεχνολογιών που πάνε να εισαχθούν σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις αποτυχάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι 75%. Τα δικά σας είναι 60%. Μέχρι τώρα εμείς το λέμε για καιρό 75%. Από την Gartner έχει έρθει αυτό. Αλλά ναι, πάντως αυτό είναι το νούμερο χοντρικά. Ότι 3 στα 4, 2 στα 3 αποτυγχάνουν. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό πάντως. Ναι, δεν το περίμενα και εγώ τόσο είναι μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι δύσκολο να καταφέρεις να ξέρεις τι να κάνεις τα δεδομένα, να βρεις όλο αυτό το cross-field expertise που να τα συνενώνει και αυτό απαιτεί συνέργειες. Για παράδειγμα, το δικό μας το κομμάτι είναι στο να κάνουμε την κάμερα έξυπνη να δίνει μόνο με τα δεδομένα. Ποιος θα την εγκαταστήσει, ποιος θα την συνδέσει με μια IoT πλατφόρμα. Κομμάτι που μπορεί να παρέχουμε εμείς, αλλά συνήθως έρχεται σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο της γνώσης χρειάζεται να είναι στη θέση του, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να εκμεταλλευτούν σωστά, τα κατάλληλα δεδομένα. Τα κατάλληλα δεδομένα. Επιστρέφοντας λοιπόν στην προηγούμενη ερώτηση, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαντά, ποιες είναι σύμφωνα με τον ίδιο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα τεχνολογικά που κύριοι είναι και πιο ειδικοί, από θέματα connectivity. Ακούσαμε προηγουμένως για το 5G και την εγκατάσταση του 5G στο εργοστασίο, που σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία. Θέματα γιατί τα μηχανήματα μπορεί να είναι 50 χρόνια παλιά, μπορεί να είναι σούπερ καινούργια, να μιλάνε με διαφορετικά πρωτόκολλα, να έχουν διαφορετικό στήριο των δεδομένων, οπότε πρέπει. Μπορεί να μην υπάρχουν καν δεδομένα και πρέπει να στηθεί μια κάμερα για να παρακολουθήσει την εξέλιξη μιας μέτρησης, που αυτό και αυτό κουβαλάει τα challenges του. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία των ανθρώπων μεταξύ OT, Operational Technology και IT, γιατί το mindset δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δουλεύει σε enterprise εφαρμογές, σε ERP συστήματα, δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο όπως θα σκεφτεί ένας άνθρωπος που θα στήσει ρομποτικά, θα στήσει μηχανισμούς παρακολούθησης ή οτιδήποτε. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους φέρουμε μαζί και πρέπει να τους φέρουμε μαζί γιατί τελικά, ωραία, πήρα μετρήσεις, μέτρησα θερμοκρασίες, μέτρησα πιέσεις, μέτρησα. Όλο αυτό τελικά όμως επηρεάζει και την παραγωγική διαδικασία, επηρεάζει τα οικονομικά της εταιρείας, επηρεάζει πώς θα γίνουν οι πωλήσεις, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πρέπει να τους δέσουμε. Τώρα, μιλώντας για οικοσυστήματα, το επόμενο κουβέντα που έρχεται είναι το cyber security. Γιατί μέχρι τώρα ήμασταν λίγο siloed, ο καθένας δούλευε μόνος του. Καθώς όμως τα δεδομένα ανοίγουν, βγαίνουν προς τα έξω, το θέμα του cyber γίνεται πάρα πολύ έντονο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αρκετή μέρημνα, έτσι ώστε το κομμάτι της ασφάλειας
να είναι προστατευμένο. Φυσικά, ο οργανισμός πρέπει να έρθει, το εργοστάσιο πρέπει να έρθει στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποια κομμάτια που οι άνθρωποι να είναι πάρα πολύ εμπειροί και πολύ familiar με την τεχνολογία και κάποιοι όχι. Και αν μιλήσουμε για την περίπτωση των δεδομένων, θα πρέπει να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα κοινό επίπεδο σε όλους. Μπορεί να μην είναι το τέλειο, αλλά τουλάχιστον ένα κοινό. Δηλαδή, να πούμε ότι θα πάμε στο level 2. Τι σημαίνει level 2? Ότι έχουμε μαζέψει τα δεδομένα μας με κάποιο τρόπο και έχουμε την ικανότητα να τα κάνουμε visualize, να βγάλουμε μια αναφορά. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε machine learning σε αυτά, γιατί δεν έχουμε τα skills, αλλά τουλάχιστον όλο το εργοστάσιο έχει έρθει στο ίδιο επίπεδο. Και φυσικά στο κομμάτι των partnerships που αναφερθήκαμε πριν και στα οικοσυστήματα, να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να κινηθούν μέσα σε αυτό το δέδαλο συνεργασιών, έτσι ώστε τελικά να πετύχουν και το σωστό αποτέλεσμα για την επιχείρηση. Ωραία, εγώ λοιπόν θα κρατήσω τις λέξεις εκπαίδευση, αλλαγή νοοτροπίας, συνέργειες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί υπόθηκαν αρκετά σημαντικά στοιχεία. Και να σας ευχαριστήσω και από ό,τι ξέρω θα ακολουθήσει lunch break. Επομένως κλείνουμε το πρωινό session, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.